Για το άρθρο 8 ψήφισαν σύνολο 264 βουλευτές, υπέρ 161, κατά 103, παρόν κανείς. Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα καταχωριστεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και θα εμφανιστεί στις οθόνες της αίθουσας. Όπως το βλέπετε, 161-103. Αφού ολοκληρώθηκε η ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, προχωράμε στην ψήφιση των υπολείπων άρθρων και των τροπολογιών. Οπότε εμφανίζονται και στις οθόνες τα αποτελέσματα. Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για σήμερα, Τετάρτη 9 Μαΐου 2018. Οπότε σε 2,5 ώρες περίπου θα είμαστε εδώ ξανά. Και ώρα 6 με το αντικείμενο εργασιών του σώματος στην νομοθετική εργασία. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύσταση φορέα αναπλάσεως της πόλης των Αθηνών. Λύεται η συνεδρίαση. Καλή συνέχεια σε όλους. Σε λίγη ώρα και πάλι θα είμαστε κοντά σας.